Πάμε να δούμε διδήμου. Ε, ο πλούτονα εκτό από το παιχνίδι αδύναμη και εξουσία έχει να κάνει με αυτό που λέμε με την έννοια τη αδικία. Λοιπόν, άδικα πράγματα συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή τη ζωή, ακόμα και αν είσαι ο καλύτερο άνθρωπο του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι αν είσαι ο καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, το πιθανότερο είναι ότι μόνο άδικα πράγματα θα σου συμβαίνουν. Αυτό ξέρω. τα ψέματα. Εντάξει. Ναι, θέλω να πω ότι ναι. γενικά σημαίνει ότι έχει πολύ ανοιχτά ναι. τα οριά. Ναι, 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 ναι. Μην το επεξεργασία. Σουστά, 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 Με αυτήν την έννοια το λέω. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν να νιώθετε αδικημένοι, να νιώθετε φορτισμένοι, συναισθηματικά, μπορεί αυτή η αδικία να έχει να κάνει με κάποιο θέμα οικονομικό, μπορεί να έχει να κάνει με... και επαγγελματικό. Μπορεί να έχει να κάνει όμω και με την προσωπική σα ζωή, να νιώθετε δηλαδή ότι συμπεριφερθήκατε. Άψογα είτε σε μία σχέση ερωτική είτε σε μία σχέση φιλική και δεν εισπράτεται την ίδια ωραία συμπεριφορά. Άρα όλο αυτό μπορεί να σας πιέζει λίγο πιο πολύ. Σήμερα, αύριο είναι τέτοιε μέρες, είναι λίγο ψυχοβγαλτικές να το πω, σε συναισθηματικό επίπεδο, κυρίως για τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς. Τώρα, την Κυριακή θεωρώ ότι εκεί που θα μπει η σελήνη στο Λέοντα θα έχετε καλύτερη διάθεση, οπότε με κάποιο τρόπο... Ε, θα φύγει έτσι αυτή η αίσθηση, αυτό το αίσθημα αδικίας. Ούτω ή άλλω, αγαπητοί μου Διευθυντή, και να πάτε να παλέψετε τώρα και να ζητήσετε το δίκιο σα, δεν θα το βρείτε. Είναι μέρε δηλαδή που δεν ευνοούν αυτήν την κατάσταση. Άρα, okay, κρατήστε το και επανέρχεστε λίγο αργότερα. Κυριακούλα. Έτσι. Κυριακή λοιπόν, με τη Σελήνη στο Λέοντα, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα μπορεί να βελτιωθούν πάρα πολύ και η οικογένεια, κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, να δείξει ότι είναι πολύ στο πλευρό σα.